μικρή της άρεσε μες στην κουζίνα μόνη. Τις ώρες να σκοτώνει με τη μαγειρική. Και πέφτανε τα δάκρυα θυμώντας τη ζωή της. Και δίναν στο φαΐ της μια γεύση μαγική. Και πέφτανε τα δάκρυα θυμώντας τη ζωή της. Και δίναν στο φαΐ της μια γεύση μαγική. Όπως σας είπαμε, μπήκαμε στο χωριό Σελάς. Ένα χωριό το οποίο έχει μια αισθητική, και θα τη δείτε γιατί λέω αισθητική, και εκτός αυτού είναι και γραφικό και με θέα και με ωραίες θερμοκρασίες και έχει τα πάντα, όταν λέμε τα πάντα, τα πάντα. Υπάρχει και μια καλλιτεχνική φλέβα εδώ στο χωριό, γιατί εδώ οι άνθρωποι πολεμούν και δεν αφήνουν το χωριό απλά στην τύχη τους, αλλά προσπαθούν με διάφορους τρόπους να προσελκύσουν όχι μόνο επισκέπτες, αλλά να κάνουν και το χωριό πιο χαρούμενο και πιο έτσι ελκυστικό. Ελάτε να δείτε κάτι. Κοιτάξτε εδώ. Κάδος, βαρέλι, ζωγραφισμένο έτσι ώστε να σου δίνει έτσι μια νότα όμορφη, χρώμα, να υπάρχει χρώμα στο χωριό. Και αυτό ίσως είναι που λείπει από πολλά χωριά. Πολλά χωριά παρατημένα τα οποία γκριζάρουν μες στο χρόνο. Γίνεται μια προσπάθεια λοιπόν αυτό το γκρίζο του χρόνου να γίνει ένας έχρωμος πίνακας ζωγραφικής. Λουλουδάκια στάνταρ. Όπου και να πάμε, λουλουδάκια, 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 λουλουδάκια. Σε μια εποχή, τώρα ακόμα δεν είναι ακόμα τα δέντρα έτοιμα, αλλά αν ερχόμασταν σε μια άλλη εποχή θα βλέπατε πάρα πολλές καστανιές, πάρα πολλές όμως, δηλαδή στο δρόμο σταματάς και κόβεις κάστα, να το πω έτσι, όσο περίεργο και να σας φαίνεται, έχει καστανιές εδώ η διαδρομή και μπορείτε να πάρετε. Άλλο περίεργο, έχει κολοκυθιές, μάλιστα. Έχει κολοκυθιές. Καθ' όλη τη διαδρομή βλέπαμε σε πάρα πολλά σημεία κολοκυθιές. Μεγάλες κολοκυθιές. Στον δρόμο χύμα, όχι ότι ανήκουν σε κάποιον. Σταμάτα, κόψε ένα κολοκύθι και πάρ' το μαζί σου. Δεν τρέχει τίποτα. Είναι γι' αυτό ένα σήμα έτσι κατά τεθένα, ας πούμε, εδώ του χωριού, ότι επειδή έχει πολύ εφορά εδάφη και το κλίμα είναι πάρα πολύ καλό, είναι πολύ ιδανικό και τα χώματα καλά, δεν το συζητάω. Βλέπεις ότι παντού, ακόμα να, και εδώ τώρα που περπατάμε, εδώ έχει κολοκύθια. Εδώ. Αυτά εδώ βέβαια τα κολοκύθια είναι διακοσμητικά. Είναι διακοσμητικά τα κολοκύθια, αλλά είναι ένα σημείο αναφοράς για να καταλάβετε ότι το κολοκύθι έτσι αποτελεί ένα στοιχείο εδώ του χωριού. Είναι πολύ όμορφο αυτό. Είναι πολύ όμορφο να κάνεις δηλαδή αυτή τη διαδρομή και να σταματήσεις. Να πεις, κολοκυθάκι, θα πάρεις μια μεγάλη κολοκύθα. Μάζεσαι και 5-10 κάστανα. Κεράσια έχει και κάποια έχει και κερασιές καθοδόν. Έχει πάρα πολύ ωραία πράγματα. Εκτός ότι είναι ένα υπέροχο ορεινό χωριό με μια πάρα πολύ όμορφη θέα και με κόσμο. Δεν είναι παρατημένο ο Σελάς. Γίνονται πάρα πολλές προσπάθειες και από τους τοπικούς εδώ πέρα να μπορέσει το χωριό να ξαναφέρει τον κόσμο πίσω, χωρίς να έχει μεγάλη έλλειψη κόσμου, αλλά πιστεύω ότι θα φέρει και άλλο κόσμο εδώ πέρα. Είναι ένα πολύ ιδανικό τοπίο. Θα καταλάβετε. Έχει και ένα καφενεδάκι πάνω, θα φτιαχτεί και ένα καινούριο καφενείο εδώ πέρα, το οποίο θα είναι ακριβώς εδώ δίπλα στο λαογραφικό. Πίσω μου έχω το λαογραφικό μουσείο. Άλλο ένα στοιχείο που μπορείτε να έρθετε να δείτε. Το λαογραφικό μουσείο Σελά. Θα πάμε σε λιγάκι μέσα να το δούμε και θα δείτε το τι πλούτο έχει μέσα αυτό το μουσείο. Γιατί αξίζει πραγματικά. Το πρώτο που να κάνετε είναι να έρθετε να δείτε αυτό το μουσείο. Ξέχωρα βέβαια από τις εκκλησίες και βέβαια σε λίγο θα δείτε και το άλλο ατού, το τουριστικό ατού που έχουν εδώ πέρα. Το Σελέικο ποτάμι. Ή αλλιώς Αρκαδικός ποταμός. Εκεί πέρα θα δείτε πραγματικά, είναι πάνω στο δρόμο, είναι πάνω στη διαδρομή σας. Θα αξίζει να αφήσετε τα μάξι ένα λεπτάκι και να πάτε να κάνετε, αν είναι καλοκαιράκι, να βουτήξετε και τα πόδια σας. Και μάλιστα πολλοί κάνουν και μπάνιο το καλοκαίρι σε αυτό το ποτάμι, το οποίο σας είπα είναι δίπλα στο δρόμο. Δεν έχει κανένα κόπο, ούτε είναι κάτι δύσβατο για να πας. Σε ένα ποτήρι λάδι, να νιώθε ένα χάδι, μια μέρα στα μαλλιά. Μια νύχτα έπιασε φωτιά μέσα στο μαγεριό της, που κάνε το φεριό της να μοιάζει με γιορτή. Τέτοια που γύρω φύτρωσαν άσπρα του γάμου κρίνα, όλο ίδια με εκείνα που είχε ονειρευτεί. Τέτοια που γύρω φύτρωσαν άσπρα του γάμου κρίνα, όλο ίδια με εκείνα που είχε ονειρευτεί. Μουσική.
τόσες καρδιές που γίνανε ανάλαμποι κι αθάλι. Μας κάνανε μεγάλη... Καλημέρα σας. Καλώς ορίσατε στο όμορφο χωριό μας. Παρότι είναι ορεινό, είναι πολύ όμορφο για όλους. Σας φέραμε εδώ σήμερα για να μαγειρέψουμε έναν ωραίο κόκορα ντόπιας παραγωγής με όλα τα ντόπια τα υλικά, και αφού θα κάνουμε μακαρονάδα θα χρησιμοποιήσουμε προϊόντα από το αξιόλογο εργαστήριο το Λάγανο, που είναι το πιο αξιόλογο στην Τριφυλία, με τα πιο νόστιμα ζυμαρικά, και θα αρχίσουμε με τα υλικά μας. Πρώτα-πρώτα θα ρίξουμε το λάδι στη κατσαρόλα μας. Το λάδι είναι δικό μας. Για να τσιγαρίσουμε τον κόκορά μας. Ανάβουμε τη φωτιά. Και αφού ρίξαμε το λάδι, περιμένουμε να κάψει. Αφού έκαψε το λάδι μας, ρίχνουμε τον κόκορα. Θα συνεχίσουμε με την προετοιμασία των προϊόντων. Το κρεμμυδάκι μας. Δεν το ρίχνουμε από την αρχή το κρεμμύδι, γιατί καίγεται. Τσιγαρίζουμε πρώτα το κοτόπουλο, τον κόκορά μας. Είναι όμορφο να μαγειρεύουμε στην εξοχή, είναι όμορφο να μαγειρεύουμε στο χωριό, και βασικά για τους ανθρώπους που αγαπάμε περισσότερο. Μην ο παπάς παπάλα μπρεμά, μην ο παπάς είναι αρρωστός. Παπάλα, μπρέλα, καημένη. Ούτω παπάς, παπάλα, μπρένα. Έτσι το κρεμμυδάκι μας. Θα καθαρίσουμε και την ντοματούλα μας. Ο κόκορας μας κοντεύει να κάνει και κυρίκο από την κατσαρόλα. Το κοκοράκι μας κοντεύει να γίνει. Μέσα στο λάδι το δικό μας, που είναι το καλύτερο, όποιος δεν πενέψει στο σπίτι του. Οι ντοματούλες είναι από τον κήπο μας, το κρεμμυδάκι επίσης από τους κήπους μας. Και αφού το κοτόπουλό μας, το κοκοράκι μας, σας έλεγα και πριν ότι η ζωή στο χωριό είναι η καλύτερη. Όταν τα παιδιά μεγαλώνουν κοντά στη φύση, αποκτούν εμπειρίες που δεν μπορεί να τις αποκτήσουν στην πόλη. Το κοκοράκι μας τσιγαρίστηκε, είναι έτοιμο. Θα ρίξουμε το κρεμμυδάκι μας. Και αφού θα τσιγαριστεί και αυτό λίγο,
Μετά θα κόψουμε την ντοματούλα μας. Τσιγαρίστηκε και το κρεμμυδάκι μας. Θα το σβήσουμε με λίγο κρασάκι, και αυτό δικό μας, και αυτό από τα μπέλια μας. Κάποτε το Σελά είχε τόσα πολλά μπέλια που τροφοδοτούσε και στην Καλαμάτα. Αλλά σιγά σιγά. Το κρασάκι μας. Λίγο αλευράκι για να πήξει η σαλτσούλα και να μην μας γίνει νερουλή η σάλτσα. Πολύ λίγο. Και αφού τσιγαριστεί και αυτό, θα κόψουμε μέσα την ντοματούλα. Το Σελά από τα ομορφότερα χωριά παράγει πάρα πολλά προϊόντα, εκτός από σιτηρά που είχε παλιά, είχε πολύ ωραία πεπόνια, τότε που στην Κυπαρισία έως τους Γαργαλιάνους πεπόνια δεν υπήρχαν και δεν τα ήξεραν. Έτσι. Και η ντοματούλα μας. Εάν θέλουμε περισσότερο χρώμα, ρίχνουμε και μια κουταλίτσα πελτέ. Αλλά η ντοματούλα η φρέσκια είναι πάντα πιο όμορφη. Αυτό ήταν όλο. Μα την αγάπησα πολύ, ήμουν αλάνητο πουλί, ήμουν αλάνητο πουλί. Δεκάχρονων αγόρι. Μια μέρα που καθόμαστε στα χόρτα ταρτισμένα, μα δυο της λέξης αγαπώ, μα
Σας είπα ότι το χωριό μας είναι από τα πιο παραγωγικά. Είναι βατό, είναι άνετο, δρόμοι σε όλα τα σπίτια. Από παραγωγή ελιές, αμπέλια και τι δεν βγάζει. Είναι ένας τόπος παράδεισος. Μπορείτε να χρησιμοποιείτε, το χώμα του είναι πάρα πολύ γόνιμο. Βοηθάει και στην κτηνοτροφία. Έχει βουνά, έχει δάση για περίπατο. Έχει το ποτάμι που δεν υπερβάλλω, αλλά έχει και ψαράκια. Πηγαίνουν και ψαρεύουν. Είναι ένας τόπος παράδεισος, όπως σας είπα. Έτοιμο το νεράκι μας. Βράζει. Τα ζυμαρικά του εργαστηρίου μας εδώ και αυτά. Και τα ρίχνουμε στο αλατισμένο νεράκι που βράζει. Πόσο σημαντικό είναι τα ζυμαρικά μας να είναι φρέσκα. Αυτό το ξέρετε όλες οι νοικοκυρές καλύτερα από μένα. Αλλά το εργαστήριό μας έχει τα πιο φρέσκα. Εάν δεν μπορείτε μόνοι σας να κάνετε τα παραδοσιακά ζυμαρικά σας, το λάγανο σας τα προσφέρει απλόχερα. Φρέσκα και εγγυημένα. Είναι ό,τι καλύτερο. Τώρα θα περιμένουμε να βράσει και να φτιάξουμε την ωραία μακαρονάδα μας με το κοκοράκι μας που περιμένει. Περπατήσαμε και στα ωραία στενάκια εδώ, τα ωραία δρομάκια εδώ στο χωριό. Πάμε τώρα σε αυτό το σπίτι για να συναντήσουμε την Πόπη. Η Πόπη είναι αυτή που θα μας φτιάξει ένα πολύ ωραίο καρβέλι και θα μας δείξει πώς γινόταν παλιά το ψωμί. Ήδη ο φούρνος καίει, μυρίζει το ξύλο. Πάμε, πάμε να τη συναντήσουμε. Πόπη! Καλά στο κάνεις, καλά είσαι. Μύρισες φαΐ και ήρθες. Μου μύρισε ο ξυλόφουρνος, αυτό το ξύλο, αυτό το ωραίο που μυρίζει στα χωριά που συναντάμε, που φτιάχνουν αυτούς τους ξυλόφουρνους για να βάλουν μέσα και το καρβέλι και από ό,τι βλέπω εσύ είσαι εδώ πέρα. Είσαι τυχερός, θα φας από το καρβέλι. Αυτό τώρα που ετοιμάζεις είναι μια παραδοσιακή συνταγή ψωμιού ή είναι έτσι... Παραδοσιακό ψωμί στη ξύλινη σκάφη και ψημένο στο ξυλόφουρνο. Και το κάνεις στη σκάφη όπως παλιά, έτσι. Βέβαια. Πολύ ωραίο. Να μας πεις τη συνταγή ή όχι. Θα την πούμε και τη συνταγή. Α, ωραία. Το μυστικό, ένα μυστικό, έτσι. Πες μας ένα υλικό που είναι έτσι λίγο μυστικό, ας πούμε. Δεν υπάρχει μυστικό υλικό. Το μυστικό είναι στο ζύμωμα. Θέλει καλό ζύμωμα. Απλά δεν θέλει να μας το πει. Οι γιαγιάδες λέγανε ότι πρέπει να υδρώσεις πολύ για να είναι έτοιμο το ψωμί. Α. Που σημαίνει ότι πρέπει να ζυμώσεις πολλή ώρα. Ωραία. Ζύμων εσύ. Εγώ θα παρακολουθώ. Και μόνο που το βλέπω αρχίζουν και μου τρέχουν τα σάλια. Αλλά μετά όμως έτσι όπως θα το πάρεις και θα το βάλεις πίσω στο ξυλόφουρνο, μόλις βγει θα ήθελα να μου το χαρίσεις. Εννοείται και μεζέ. Θα το συνοδεύσουμε. Οπότε έχουμε και το μεζέ μας. Μπορεί να έχουμε λίγο την κούρασή μας να τριγυρίσαμε να κάναμε. Η αλήθεια είναι ότι τριγυρνάμε πολλές ώρες μέσα στο χωριό. Βέβαια ο κόπος αξίζει σε όλα τα σημεία που πήγαμε. Και σίγουρα αξίζει ακόμα περισσότερο εδώ που είναι και το ψωμί, το φρέσκο ζυμωμένο. Θα ζυμώσει λίγο ακόμα. Εδώ πέρα η Πόπη και μετά από μου θα το βάλουμε κατευθείαν στο φούρνο, τα αφήνεις λίγη ώρα, πώς γίνεται. Εννοείται ότι θα το αφήσουμε να φουσκώσει και μετά θα μπει στο φούρνο. Οπότε θα κάνεις... Μου επιτρέπεις. Θα κάνεις είναι, λίγο θέλει ακόμα, αναμονή. Θέλει αγώνα αναμονή. Ακόμα. Το καλό πράγμα αργεί να γίνει. Ωραία και θα περιμένουμε λοιπόν. Θα το αφήσουμε να φουσκώσει. Πώς την κάνεις τη διαδικασία. Τώρα εγώ δεν ξέρω για καλά, γιατί σε ρωτάω. Θα φουσκώσει και μετά θα μπει στο φούρνο. Ο φούρνος τώρα έχει προθερμανθεί, δηλαδή πρέπει να τον ανάψουμε. Στους πόσους βαθμούς δηλαδή είναι τώρα. Δεν υπάρχει ο ξυλόφουρνος, πρέπει να τον ανάψουμε το φούρνο καλά, να τον κάψουμε που λέμε. Ναι. Και μετά όταν καταλαγιάσει η φωτιά, τότε είναι ο φούρνος έτοιμος για να μπει το ψωμί. Οπότε θα αργήσουμε να φάμε ψωμάκι, δεν πειράζει, θα κάνω εγώ άλλη μια βολτίτσα στο χωριό και πιστεύω σε καμιά ωρίτσα, δύο, τρεις. Ναι, εκεί. Θα είναι έτοιμο για να έρθω να το φάω. Να το πάρω για να το δείξω για να εκπομπεί για μένα. Εντάξει. Λοιπόν, Πόπη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σ' αφήνω, κάνε εσύ τα δικά σου εδώ. Πάω να κάνω και εγώ τα δικά μου. Και θα τα πούμε και μετά. Και θα έρθω να πάρω το ψωμί. Εντάξει. Και έχω γυναίκα κι είναι μια μωρέγια για να κι άρμα το λέ. Thank you.
το λέει και κλέφτη, τα μαύρα δεν τις πάνε. Έχω παιδάκια κι μικρά μωρέγια για να κι αρμάτω λε. Αρμάτω λε και κλέφτη κι ορφάνια δεν τους πρέπει. Πω 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 τι μου μύρισε, περίμενε με. Τι έγινε, Ποπή? Μοσχοβόλησε, Δημήτρια. Πω, πω, και λιγάκι, τώρα το βγαλές. Τώρα το έβγαλα. Δεν σου κάνω πλάκα, μου μύρισε 2-3 στενά παρακάτω. Ήμουνα μέσα σοκάκια εκεί, έκανα τα ωραία τα δρομάκια που πραγματικά το Χωριός έχει πάρα πολύ ωραία, πετρόχτιστα δρομάκια. Αλλά μου μύρισε έντονα. Και λέω, η Ποπή το έχει ετοιμάσει. Οπότε, από ό,τι κατάλαβα και από ό,τι βλέπω, ήρθα σε πολύ καλή ώρα. Πρόσεξε να καείς. Δεν θα κάνεις κάποια άλλη διαδικασία. Λέει, τώρα το ψωμί είναι έτοιμο. Το κόβουμε και το τρώμε. Εννοείται. Και με το σχετικό μεζέ. Τι μεζέ? Θα το δεις σε λίγο. Έκπληξη. Ωραία. Εγώ όμως θα ήθελα αυτό το ψωμάκι, το συγκεκριμένο, γιατί ξέρω ότι έχεις βάλει και άλλο ψωμί μέσα. Θέλω το συγκεκριμένο ψωμάκι να μου το ετοιμάσεις, να το πάρω σπίτι. Να το και φάω. Βέβαια. Πόσο, 2 κιλά είναι? Ναι, είναι. Εντάξει, θα μου φτάσει. Για μια μέρα θα μου φτάσει. Να το πάρω, εγώ θα το ετοιμάσω, εγώ θα το κάνω. Λοιπόν, Πόπου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν ένα από τα πράγματα που ήθελα να κάνω όταν ήρθα εδώ στο Σελά. Λέω, θα έρθω να δω την Πόπη που πάντα μας μαγειρεύει και μας φτιάχνει Πόπη. Όχι μόνο ψωμιά, και μαρμελάδες και φαγητά μας έχει φτιάξει διάφορα έτσι να τρώμε. Και βέβαια τώρα και το ψωμάκι το οποίο ετοίμασέ το. Πάγω στα μάξι να φέρω μια σακουλίτσα κάτι να το βάλω μέσα και θα τα ξαναπούμε. Πόπη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Παρακαλώ, παρακαλώ. Φεύγω, φεύγω. Πάμε να ετοιμάσω. Μια βόσκοπου. Μαντήλα, μαντήλα κι όπου κοιτάς ροϊδό μου. Το μαντήλα κι όπου... Πες μας τώρα και γιατί λέγεται το χωριό Σελάς. Τι μία εκδοχή, γιατί άκουσα δύο τρεις. Μία εκδοχή ότι πέρασε ο Αγάς, λέει, το λογό του είχε σέλα και ήταν ο πρώτος προνομιούχος ο Αγάς, και λένε ότι το πήρε το όνομά του από εκεί. Υπάρχουν πολλές ιστορίες, αλλά δεν γνωρίζω. Πάντως αυτοί λέγαμε, σαν μικρά παιδιά, αυτή θυμάμαι εγώ, ότι πέρασε ο Αγάς από εδώ και το άλογο του είχε σέλα και γι' αυτό το ονομάσαμε. Θα είχε καμιά φοβερή σέλα, φαντάζομαι. Ναι, γιατί τα άλλα άλογα ήταν έτσι, γυμνά, δεν είχαν σέλα και επόμενο. Ναι, ίσως τα πλούσια σέλα και τους έκανε εντύπωση τότε και κρατήσαν το όνομα. Μάλιστα, το χωριό από πότε είναι, από πότε κατοικείται? Περίπου. Πάμε, φαντάζομαι αφού ήταν το 1800 κάτι ο Αγάς, μιλάμε ακόμα πιο πίσω. Ναι. Παλιά λέει το χωριό ήταν σε άλλη ρούγα, σε άλλη τοποθεσία, πιο μακριά λίγο. Και μετά ήρθαν από πάνω και κατεβήκανε σε αυτό το μέρος εδώ. Α, ήταν πιο ψηλά. Ναι, πιο ψηλά. Α, από τότε βόλευε και κατεβήκατε εδώ. Ναι. Είμαστε μέσα στο Λαογραφικό Μουσείο του Σελά και συγκεκριμένα στο δεύτερο δωμάτιο. Το Λαογραφικό Μουσείο αποτελείται από δύο ξεχωριστά δωμάτια, πολύ μεγάλα και με πάρα πολλά εκθέματα. Μερικά από τα εκθέματα είναι αυτά εδώ πέρα που είναι πίσω μου. Θα τα δούμε. Θα τα δούμε και θα καταλάβετε το πόσο πλούσιο είναι αυτό το μουσείο εδώ πέρα. Ό,τι βλέπετε αυτή τη στιγμή. Πάμε να τα δούμε και από κοντά και θα δείτε και κάποια πραγματάκια τα οποία θα σας τα εξηγήσω. Εδώ πέρα λοιπόν, δίπλα μου, εδώ, ένας τόρνος. Αυτός ο τόρνος είναι πάρα πολύ παλιός και ήταν βέβαια για τους σιδεράδες που υπήρχαν εδώ. Βλέπουμε και παλιά όπλα από πίσω. Θα τα δείξουμε και αυτά, τα τιμημένα παλιά όπλα. Λοιπόν, εδώ πέρα ένα άλλο σημείο του, ένα άλλο εργαλείο ας πούμε σιδερά είναι η φουφού που λέμε. Εδώ πέρα βάζανε τη φωτιά, βλέπετε εδώ πέρα το τεράστιο. Αυτό εδώ πέρα είναι που το πιέζανε σαν ακορντεόν και έβγαζε αέρα εδώ, όπου και άναβε δυνατά τη φωτιά για να μπορούν να λιώσουν το σίδερο. Και βέβαια από κάτω όπως βλέπετε όλα τα σύνεργα. Όπως και εδώ πέρα. Κοιτάξτε εδώ κλειδιά. Κοιτάξτε εδώ κλειδιά. Άντε να ανοίξεις τώρα το σπίτι σου με ένα τέτοιο κλειδί. Τεράστια. Αυτά εδώ λοιπόν που βλέπουμε εδώ πέρα είναι τσαρούχια. Βλέπετε λέει. Χρησιμοποιημένα λέει αντί υποδημάτων. Αυτά εδώ πέρα είναι από λάστιχα
Και είναι τσαρούχια, είναι παπούτσια που φτιάχναν τότε. Εντάξει. Δεν ξέρω αν έχει το νούμερό μου, αλλά πάντως πρέπει να είναι πολύ ανθεκτικά. Δεν γλιστράγανε, είχαν και ABS. Λάστιχα είναι. Καλημέρα σας. Σήμερα θα φτιάξουμε τραχανά, ξινό, παραδοσιακό, χειροποίητο, όπως τον έφτιαξε η μητέρα μου, οι μανάδες μας, οι γιαγιάδες μας. Τα υλικά που θα χρησιμοποιούμε τα έχουμε εδώ μπροστά μας, αλεύρι, γιαούρτι το οποίο το έχουμε πήξει εμείς και το έχουμε ξυνήσει για να δώσει την ξυνήλα του, προζυμάκι για να βοηθήσει και αυτό στο να γίνει ξινός τραχανάς και να γίνει ζύμωση σε όλο το ζυμάρι μας και τα αυγά, τα οποία είναι φρέσκα στις κοτούλες μας. Ξεκινάμε, κάνουμε μια, να βάλω τα γάντια μου, θα κάνουμε μια λακκουβίτσα στο αλεύρι για να πέσουν τα αυγά και τα υπόλοιπα υλικά μέσα. Σπάμε τα αυγά. Γίνεται με λίγα αυγά, το οποίο βοηθάει στο να δέσει ζύμη και να μην σκάει ο τραχανάς την ώρα που βράζει. Θα ρίξουμε και το ξινό γιαούρτι. Όλα αυτά οι παλιέλληνικοι κυρές δεν τα ζυγίζαν. Τα πηγαίναν με το μάτι. Κάπως έτσι λοιπόν θα το πάμε και εμείς σήμερα. Όπως βλέπουμε σχηματίζεται σιγά σιγά ζύμη, η οποία μετά από λίγο ζύμωμα θα γίνει λία και μαλακή, εύπλαστη. Δεν θα κολλάει φυσικά στα χέρια μας, δεν πρέπει. Μετά το ζύμωμα θα το αφήσουμε κάποιες ώρες, ανάλογα τώρα με την εποχή, από κάποιες ώρες μέχρι μια μέρα να ενσωματωθούν όλα τα υλικά και να πάρουν τη ξυνήλα της γιαούρτης. Αυτό θα φουσκώσει λόγω του προζυμιού. Θα το κόψουμε κομματάκια, θα τα αφήσουμε να στεγνώσουν, θα αφήσουμε τα κομματάκια να στεγνώσουν και μετά θα το τρίψουμε στο χέρι με το κόσκινο για να γίνει ο τραχανάς που θέλουμε. Θα βάλω τώρα και το προζύμι να ενσωματωθεί. Όπως βλέπουμε, η ζύμη μας είναι πολύ σφιχτή, οπότε θα χρειαστεί λίγο γιαούρτι ακόμα. Όπως βλέπουμε, το ζυμάρι μας είναι έτοιμο. Θα το αφήσουμε να ξεκουραστεί και να πάρουν όλα τα υλικά τη γεύση από το γιαούρτι και θα το κόψουμε σε κομματάκια μέχρι να στεγνώσει και να το τρίψουμε και να είναι έτοιμος ο τραχανάς. Τον αφήνουμε, θα τον βάλουμε στην άκρη και θα το σκεπάσουμε με κάτι για να φουσκώσει. Είμαστε πάλι εδώ. Όπως βλέπουμε, το ζυμάρι μας έχει φουσκώσει, έχει πάρει την ξυνήλα που θέλουμε για να δώσει γεύση στον τραχανά μας. Τώρα θα το κόψουμε σε κομματάκια μικρά και θα το βάλουμε εδώ για να στεγνώσει. Το στέγμα το χειμώνα χρειάζεται γύρω στις 2 μέρες, το καλοκαίρι μπορεί σε 10 ώρες, 12 να είναι έτοιμο. Όταν στεγνώσουν και ξεραθούν κατά κάποιο τρόπο τα κομματάκια, τα τρίβουμε εδώ στο κόσκινο και γίνεται ο τραχανάς ο χειροποίητος, ο παραδοσιακός, ο ξινός. Κόβουμε τώρα το ζυμάρι μας σε μικρά κομματάκια. Και τα βάζουμε με μια σειρά, δεν μας ενδιαφέρει τώρα αν είναι σε σειρά ή αν είναι ανακατεμένα. Εμείς θέλουμε απλά να στεγνώσει για να μπορεί να τρίβεται εύκολα. Φυσικά όταν θα το απλώσετε στο σπίτι σας θα μυρίσει όλο το σπίτι με μια εξαίσια μυρωδιά που δεν μπορείτε να καταλάβετε αυτή τη στιγμή. Μόνο όσοι έχουν ζήσει σε χωριά τα παιδικά τους χρόνια ή το έχουν κάνει, αυτοί μπορούν να ξέρουν
ποια είναι αυτή η μυρωδιά που υπάρχει μέσα στο σπίτι. Παλιά που φτιάχνανε πολλά κιλά τραχανά οι γιαγιάδες μας, γεμίζανε όλα τα κρεβάτια με ζυμάρι για να στεγνώσει. Και φυσικά τα παιδιά πηγαίνανε και το τρώγανε και τα ανακατεύανε και γινόταν ένας χαμός μες στα σπίτια. Το ζυμαράκι μας είναι πάρα πολύ ωραίο όπως πρέπει να είναι, εύπλαστο. Είναι γλυκιά η ζύμη όπως έλεγε η μάνα μου. Θα στεγνώσει και σε κάποιες ώρες θα μπορούμε να βράσουμε τραχανά και να το ευχαριστηθούμε. Εδώ το ζυμαράκι μας, όσο πάει και λίγο στεύει. Σκεφτείτε ότι παλιά τώρα οι γυναίκες φτιάχνανε και 15 και 20 κιλά τραχανά, γιατί ήταν το πιο εύκολο φαγητό και το πιο θρεπτικό, για να λέμε και την αλήθεια, που είχαν να τρώνε το χειμώνα και μέχρι να έρθει, το φτιάχνουν καλοκαίρι πάντα, που να μπορεί να στεγνώσει. Και ήταν και ένας τρόπος να συντηρήσουν και τα υλικά τους, τα αυγά κυρίως που την είχαν ψυγεία. Και το γάλα φυσικά. Stop. Stop. Μάλιστα. Ωραία. Φτάσαμε στο τελικό στάδιο της παρασκευής του τραχανά. Είχαμε κόψει τα κομμάτια μας. Τώρα τα είχαμε απλώς για να στεγνώσουν. Τώρα έχουν στεγνώσει. Αν φαίνεται είναι ξερά. Θα τα βάλουμε μέσα στο κόσκινο, θα τα τρίψουμε για να βγει ο τραχανάς το τελικό προϊόν που θέλουμε και θα μπορούμε να το μαγειρέψουμε. Βάζουμε λίγα κομμάτια και αρχίζουμε να τρίβουμε. Αυτό θα πέσει εδώ από κάτω στο τραπεζμάτιο, το οποίο είναι καθαρό, το έχουμε πλύνει και θα το μαζέψουμε μετά, το βάλουμε σε σακ... και θα τα αφήσουμε, ναι, ξέχασα να το πω, θα αφήσουμε και αυτό λοιπόν να στεγνώσει ακόμη πιο πολύ. Αυτό θα χρειαστεί να μείνει μια εβδομάδα με 10 μέρες για να στεγνώσει, για να μην έχει πρόβλημα και μας χαλάσει όλη την διάρκεια μέχρι να το φάμε. Ξεκινάμε το τρίψιμο. Είναι λίγο επίπονη η διαδικασία. Οι γυναίκες παλιά μαζευόντουσαν αρκετές για να κάνουν αυτή τη δουλειά. Όπως βλέπετε, αν φαίνεται, βγαίνουν από κάτω κομματάκια του τραχανά. Η μυρωδιά που βγαίνει τώρα το τρίψιμο δεν μπορείτε να φανταστείτε. Φαντάζομαι από γεύση τι θα λέει. Και αν νομίζατε ότι θα σταματάγαμε απλά στον Κόκορα, Αγγελική και Βαγγέλη, είστε λάθος. Εκτός από τον Κόκορα, τρίβουμε και τραχανά για πάρτι σας, έτσι, ε! Καλώς τον Δημήτρη. Για την Αγγελική και τον Βαγγέλη. Για την Αγγελική και τον Βαγγέλη. Τρίβουμε τραχανά. Ακριβώς, τρίβουμε τραχανά. Αφιερωμένη όλη αυτή η δουλειά. Θα βοηθήσει και ο Δημήτρης από ό,τι μου είπε, δεν ξέρω τώρα αν θα είναι να βοηθήσει. Εγώ θα βοηθήσω, θα φάω. Θα φάω. Όχι, για να βοηθήσει στο τρίψιμο. Για πάρτι σας θα φάω. Εγώ εδώ, μη σας νοιάζει. Το μυστικό του τραχανά, του χωριάτικου παραδοσιακού τραχανά. Όπως όλα τα προϊόντα είναι να είναι καλές πρώτες ύλες, να είναι φρέσκα τα υλικά. Να είναι το γιαούρτι, να μην είναι πάρα πολύ ξινό και χαλάσει τη γεύση και πάζει όλη την άλλη γεύση, όλα τα υπόλοιπα υλικά. Mm-hmm. Και φυσικά η δουλειά είναι πολύ. Αυτό το πράγμα εδώ, το τρίψιμο που θέλει. Είναι μια χρονοβόρα διαδικασία. Είναι όμως για μια σημερινή κοκκυρά, είναι εύκολο να το κάνεις. Τόσο πολύ εύκολο, γιατί θέλει αυτή την εκπαίδευση και θέλει αυτή την διαδικασία που γίνεται εδώ με το χέρι. Εδώ τώρα να τονίσουμε, Αγγελική, σαν καλή νοικοκυρά, πρέπει να μάθεις να τρίβεις τραχανά. Κορίτσι της Παντριάς, πρέπει να μάθεις να τα κάνεις. Σωστά τα λέω. Σωστά τα λες και υπόψη την Αγγελική, να ξέρεις και ναι, σε όλα τα κορίτσια ότι τρίβοντας τραχανά, το χέρι μαλακώνει τόσο πολύ ναι, που γίνεται βελούδο. Απαλό. Βαγγέλη, δεν μπορεί να φανταστείς. Θα σου φέρουμε κοπέλα από εδώ από το χωριό, που έχει απαλό χεράκι γιατί τρίβει και τραχανά. Ναι, όχι το δικό μου, Βαγγέλη. Φιλιά, παιδιά, θα σας φέρω κι άλλα. Θα δούμε κι άλλα. Μετά από κόπο και υδρότα από το τρίψιμο, ο τραχανάς μας είναι έτοιμος. Αυτό είναι το τελικό προϊόν. Θα το πάρουμε όπως είναι μαζί με το σεντόνι και θα το βάλουμε πάνω σε κρεβάτια για να στεγνώσει. Γύρω στις 10-12 μέρες, 15 ενδεχομένως το χειμώνα, γύρω στη μια εβδομάδα το καλοκαίρι. Μετά το βάζουμε σε σακούλες πάνινες για να παίρνει αέρα και το έχουμε στα ντουλάπια μας και το χρησιμοποιούμε και το τρώμε όποτε θέλουμε. Είναι επίπονη η διαδικασία και κουραστική,
αλλά το τελικό αποτέλεσμα σε αποζημιώνει, γιατί η γεύση του είναι αξεπέραστη και μπορεί να φτιάξεις πάρα πολλά πράγματα με τον τραχανά που είναι, θα σου μείνουν αξέχαστες σαν γεύσεις. Στην επαρχία που βρισκόμαστε είναι εύκολο να φτιάχνουμε αυτά τα αγνά προϊόντα. Μπορούμε να βρούμε εύκολα αγνά υλικά και γάλα και αυγά και όλα αυτά τα πράγματα και να φτιάξουμε ένα προϊόν το οποίο είναι και για μας και για τα παιδιά μας πάρα πολύ χρήσιμο και πάρα πολύ υγιεινό. Θα χρειαστεί λίγο κόπο, θα χρειαστεί, αλλά η γεύση που θα πάρετε από το οποιοδήποτε προϊόν που έχετε φτιάξει με τα χέρια σας είναι αξεπέραστη. Θα με θυμηθείτε άμα το δοκιμάσετε. Ευχαριστώ όλους που με παρακολούθησαν. Μάλιστα. Ωραίο, ωραίο χωριό και έχω να δω και άλλα ακόμα. Και βλέπω και άλλα ακόμα μπροστά μου. Βλέπω. Τι βλέπεις, τι βλέπεις. Ήρθες το καφεδάκι, ώρα βγεις και κρασάκι. Ω, τι μεζεδάκι είναι αυτό. Έρχονται κι άλλα. Ελιά σε λέγει. Ελιά σε λέγει. Ελιά σε λέγει. Ντομάτα. Από εδώ. Ντομάτα σε λέγει. Και αυτή σε λέγει. Καλά, κρασάκι δεν ξέρω αν το έχετε κάνει εδώ, γιατί έχω ακούσει ότι έχετε και μερακλείδες εδώ που φτιάχνουν δικό τους κρασί. Έτσι. Κάτσε, κάτσε να φέρουμε, τα ποτηράκια. Α, μα, εδώ φέρετε. Και άλλα. Αυτός είναι κόκορας. Αυτός είναι κόκορας κοκκινιστός, ναι, και εδώ πέρα είναι. Τυρί από τις Πόπης είναι. Πόπη, το τυρί αυτό τι είναι. Αυτό το τυρί είναι μελιαστή ντομάτα, πιπεριά, ελιά και ρίγανη. Τέτοια. Έλα, Δημήτρη. Νομίζω ότι θα κάτσω να ξεκουραστώ κι άλλο. Δεν ξεκουράστηκα αρκετά. Λοιπόν, στην υγεία σου. Ευχαριστώ υγεία. Πάρα πολύ για τη φιλοξενία. Να είμαστε καλά, υγεία και ειρήνη. Και πραγματικά έχετε ένα χωριό που πρέπει να το προσέχετε και να το αγαπάτε, όπως κάνετε βέβαια. Και να γνωρίσετε και εσείς το χωριό εδώ πέρα. Να έρθετε σε αυτό το χωριό της Ελλάδα. Δεν είναι τίποτα. Η διαδρομή είναι υπέροχη. Περνάτε μέσα από πολύ ωραία σημεία, τα οποία έχει, σε κάποια φάση περνάτε και μέσα από ένα ποταμό. Από φαΐ, όπως βλέπετε, φέρνει και άλλα εδώ. Αυτό είναι και παστό. Το ψωμάκι. Το ψωμί είναι χειροποίητο της Πόπης, παστό χωριάτικο δικό μας. Το ψωμί αυτό είχα συναντήσει την Πόπη παρακάτω και μου υποσχέθηκες, Πόπη, θα μου το έδινες. Λοιπόν, Χάιτα, δεν σου κρύβω ότι πριν λίγες ώρες είχα πάει πάνω και είχα βρει την Πόπη που έψινε το ψωμί. Και μου μύρισε τόσο έντονα, αφού μόλις το είχε βγάλει, πήγα και της λέω: φέρ' το εδώ, θα το πάρω σπίτι. Αλλά αναγκάστηκα να τα πίσω να κρυώσει. Λοιπόν, ναι. Λοιπόν, θα κόψω. Πόπη μου, θα δοκιμάσω. Και αυτά τι είναι. Αυτά είναι λαγκοψώματα. Χωρίς γλυκό δοκιμήτα. Λαγκοψώματα είναι το χωριού μας. Ζυμαράκι, το τηγανίζουμε με μελάκι. Μελάκι παραγωγής μας. Ναι. Σε λαϊκό κι αυτό. Λοιπόν. Πώς είπες, λαγκόψωμο. Ναι, ψωμάκι. Είναι ζυμαράκι, το τηγανίζουμε και το ρίχνουμε πάνω μέλι. Α, εδώ τώρα μιλάμε. Είναι αυτό όμως που λέγαμε, περί αυτονομία, ναι, του φαγητού, ότι εδώ πέρα φτιάχνεις και το δικό σου μέλι. Δεν σκέφτεσαι τίποτα, το φτιάχνεις όλο, το ψωμάκι σου, ναι, δεν έχεις ψωμί, ζυμώνεις. Παστό κρεατάκι. Βάζεις το παστό σου, το ψωμάκι σου, ντοματούλα από τον κήπο Ντοματούλα από τον κήπο, ελίτσες, κόκορας, φαντάζομαι το όποιος από εδώ, κάποιος κόκορας. Δικός μου, δυσχάγης. Έφυγε από τη ζωή. Το τυράκι και αυτό δικό σας. Οπότε είναι ένα χωριό το οποίο τα έχει όλα, είναι αυτόνομο. Και όποιος κάτσε εδώ λοιπόν και έρθει, θα του μάθετε και τα κόλπα εδώ, πώς φτιάχνουν τον παστό, πώς φτιάχνουν το τυράκι, το ψωμί και όλα αυτά, και θα έχει την αυτάρκεια που χρειάζεται. Έτσι. Εγώ θα δοκιμάσω τώρα λίγο το παστό σας, γιατί έχω ακούσει ότι το παστό εδώ πέρα είναι πάρα πολύ ωραίο. Νομίζω ότι θα μείνεις ευχαριστημένος. Πάρα πολύ ωραίο το παστό. Θυμάσαι που είχαμε πάει στις Βρύσες και είχαμε φτιάξει. Μπράβο, θυμάμαι. Είχαμε πάει στις Βρύσες και είχαμε φτιάξει παστό και είχαμε δει όλη τη διαδικασία. Με την αδερφή μου. Ναι. Είναι πράγμα φανταστικό. Δεν το είχα φάει μετά από καιρό, αλλά τώρα που το δοκιμάζω, λες και είναι τώρα φτιαγμένο. Δηλαδή. Αυτό το είχαμε στα Κιούπια, εμείς το είχαμε. Και όταν ερχόταν ο κόσμος, οι επισκέπτες μας ή εμείς, ναι, το βγάζαμε εκείνη την ώρα. Δεν είχαν ψυγεία παλιά. Όχι. Ψυγεία. Το πάνω στο λίπος δηλαδή στο μέσα. Στο λίπος. Αυτό εδώ τώρα έχει λιώσει. Ήταν η λίπος. Μέσα στο λίπος. Ναι, ναι, ναι. Το βλέπω εδώ, ναι, πέρα έχω. Λοιπόν, εντάξει, ήρθα να ξεκουραστώ και κάνω κανονικό γεύμα όπως βλέπετε. Κρασάκι, χοιρινό, τυράκι, όλα τα έχει ο Παξές. Πάρα πολύ ωραίο. Θα δοκιμάσω λίγο ακόμα και θα φύγω από εδώ. Θα κάνω μια βολτίτσα και θα σε πάρω τηλεφωνάκι σε λίγο να συναντηθούμε κάτι στο λογαριαστικό να μου ανοίξεις, γιατί θέλω να δω μέσα. Τι άλλο έχετε βάλει μέσα στο λογαριασμό. Ναι, θα το δεις και δηλαδή, νομίζω. Έχει φρακάρει πια αυτό το λογαριασμό. Έχετε βάλει τόσα πολλά πια. Και μας φέρνει ο κόσμος. Ναι. Είναι πάρα πολύ ζεστός ο κόσμος, μας φέρνει. Σας φέρνει γιατί σας αγαπάει, αγαπάει και το χωριό και τους κατοίκους. Είσαστε ζεστοί, φιλόξενοι και αυτό είναι που το βλέπει ο κόσμος. Είδα και Αθηναίους που με ρωτάγανε
για το χωριό του Σελά, το είχαν δει και από άλλες φορές που έχουμε κάνει το ρεπορτάζ. Και πραγματικά είστε ένα αγαπητό χωριό, αξιαγάπητο χωριό, το οποίο επιβεβαιώνω κιόλας ότι εκτός από αξιαγάπητο είναι και νόστιμο αυτό το χωριό. Λοιπόν, Χάιντο μου, πίνω μια γουλίτσα. Άντε. Στην υγειά μας, φεύγω, μην τα μαζέψεις. Κύριε Αβάσο, συγγνώμη, δεν άντεξα. Τόση ώρα σας παρακολουθούμε που μαγειρεύετε αυτό το παραδοσιακό κόκορα. Γιατί είναι από τον ντόπιο ο κόκορας, έτσι. Ντόπιος ο κόκορας. Και είμαστε πίσω από τις κάμερες, κύριε, είμαστε πίσω από τις κάμερες και πραγματικά έχουμε φαγωθεί τόση ώρα. Είμαστε έτοιμοι να μπούμε και στην κατσαρόλα. Αυτό είναι παραδοσιακό φαγητό που κάνουμε εδώ πέρα. Αυτό είναι παραδοσιακό φαγητό, φαγητό του χωριού. Ναι. Και επειδή ψυγεία δεν υπήρχαν, το κόκορα στην ό,τι πιο πρόχειρο. Δηλαδή εκείνη την ώρα, α πούμε, παίρναμε τον κόκορα και κατευθείαν το μαγειρό. Ναι. Αυτά τώρα είναι, πώς λέγονται, λαζάνια, μακαρόνια, πώς τα λέμε τώρα αυτά που έχει μέσα. Τα λέμε, παλιά δεν υπήρχε η λέξη λαζάνια. Ναι, εντάξει, είναι ιταλικό όνομα το λαζάνια. Χιλοπιτένια μακαρόνια, επειδή ήταν η ζύμη για τις χιλοπίτες ίδια, είναι τα λέγαμε χιλοπιτένια. Το ίδιο ζυμάρι που το κόβουν και το κάνουν χιλοπιτάκια ακριβώς, μικρά. Ακριβώς. Δηλαδή μας έχει σπάσει τη μύτη, συνεχίζει και μου σπάει τη μύτη. Θα μπω μέσα, θα κάνω όμως υπομονή πριν βουτήξω μέσα να τελειώσεις και εσύ από εδώ πέρα. Έτσι. Λοιπόν, πρέπει να κάνεις Βαγγέλη υπομονή. Και Αγγελική, αυτό είναι δικό σας. Όποτε έρθετε εδώ στο χωριό, εδώ στον πανέμορφο Σελά, θα σας φιλοξενήσουν και θα σας μαγειρέψουν αυτά εδώ πέρα. Εμείς έτυχε να είμαστε εδώ πέρα να κάνουμε κάποια γυρίσματα που θέλουμε. Πιάσαμε εδώ πέρα για την κυρία Βάσο που τα μαγείρευε, τα ετοίμαζε όλα αυτά. Χαρά μου, χαρά μου, και όποτε θέλετε να έρχεστε. Να φωνάξουμε και την Αγγελική. Και την Αγγελική. Και το Βαγγέλη. Και το Βαγγέλη. Είδες Βαγγέλη που μου έλεγες για φαΐνα. Βαγγέλη εδώ. Εδώ και όχι μία φορά, όποτε θέλεις. Οι πόρτες είναι ανοιχτές εδώ πάντα. Έτσι, έτσι είναι εδώ πέρα στο Σελά. Έχουμε έρθει πολλές φορές στο Σελά και πάντα μας γοητεύει, πάντα μας μαγεύει, γιατί είναι ένα μέρος υπέροχο, με υπέροχους ανθρώπους. Και πάνω απ' όλα φιλόξενους. Το βλέπουμε και μόνοι μας. Ήρθαμε εδώ πέρα και εκεί που ήρθαμε με μια τυροπιτούλα πρωί-πρωί, τελικά θα καταλήξουμε να φάμε και έναν ολόκληρο κόκορα με χιλοπίτες. Οι χιλοπίτες αυτές που έχεις ετοιμάσει είναι, να πούμε, εντάξει, να πούμε ότι δεν κάθεσαι τώρα να ετοιμάσεις χιλοπίτες, κυρία Βάσο, αλλά είναι από τοπικό εργαστήριο της περιοχής του Δήμου Τριφυλίας, το οποίο για χάρη των γυρισμάτων και της εκπομπής έφερε, μας προμήθευσε με χιλοπίτες, χιλοπιτάκια, με ένα σωρό πράγματα. Και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ, είναι ο κύριος Γιώργος Σταθόπουλος. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ από την εταιρεία Λάγανο που μας έκανε αυτή τη μεγάλη προσφορά. Και τα υπόλοιπα θα τα πάρουμε και σπίτι μας. Δεν τελειώσαμε, θα φάμε εμένα, αλλά δεν θα τα αφήσουμε και αυτά έτσι. Λοιπόν, κύριε Βάσο, έχουμε κάτι άλλο παραδοσιακό εδώ στο χωριό. Την άλλη φορά είχαμε φτιάξει μαζί ψωμί για το Πάσχα. Ψωμί και κουλουράκια. Για το Πάσχα και κουλουράκια. Είχαμε καθίσει μαζί και φτιάχναμε. Ναι. Τα γλυκά μας, τις δίπλες μας. Θα το ξανακάνουμε αυτό το Πάσχα, έτσι. Θέλετε, θα κάνουμε πάλι έτσι ωραίο γύρισμα. Αλλά μαζί με τα παιδιά. Έτσι, παιδιά. Βαγγέλη. Βαγγέλη, Αγγελική. Έτσι, Αγγελική. Περιμένουμε. Θα έρθετε να περάσουμε ωραία εδώ στο χωριό. Έχει και έναν υπέροχο ξενώνα. Να πούμε ότι το χωριό έχει ξενώνα. Ένα παλιό πέτρινο ξενώνα. Πάρα πολύ όμορφο διαμορφωμένο. Ο οποίο μπορεί να θέλει να έρθει. Και εννοείται και εσεί, παιδιά, και εσύ, Αγγελική, και εσύ, Βαγγέλη. Να έρθετε εδώ πέρα να σα φιλοξενήσει ο ξενώνα. Είναι σε πάρα πολύ καλή κατάσταση και έχει μια απίστευτη θέα, αυτή εδώ πέρα τη θέα που έχουμε εδώ πέρα. Κύριε Βάσο, σας ευχαριστούμε για όλα, σας ευχαριστούμε για τα μαγειρέματα. Και εγώ ευχαριστώ που ήρθατε, μας θυμάται που έρχεστε στο χωριό μας. Ευχαριστούμε. Χαρά μας να έρθετε πάλι, να σας φιλοξενήσουμε, να πάμε εκδρομή επάνω στο δάσος που έχουμε, ένα πολύ ωραίο μοναστηράκι και ένα δάσος από αριές. Καθαρό δάσος από αριές που μπορείτε να κάνετε για όλους τους φυσιολάτρες να κάνουν εκδρομές, να κάνουν πεζοπορίες. Το χωριό μας είναι βατό για όσους κουράζονται. Έχει και ποτάμι, έχει ειδικό ποτάμι. Ναι. Και λοιπόν, όποτε θέλετε, εδώ θα είμαστε. Αυτό. Λοιπόν, σας χαιρετούμε. Βιαζόμαστε να φάμε. Και μόλις φάμε, θα συνεχίσουμε εμείς το γλέντι μας. Σας χαιρετούμε. Φιλιά από το Σελά. Φιλιά πολλά. Γεια σας. Γιατί σ' αγάπη στον καημό, γιατί σ' αγάπη στον καημό, είσαι μικρός ακόμα.